Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο κύριος Βαχογιαννόπουλος σήμερα θα μας πει για το πώς μπορεί να εκδηλωθεί από το ΥΠΑΡ αυτό το περίεργο σύνδρομο. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μην πάτε στα παλιά γιατί θα τρελαθούμε. Λοιπόν, είναι μια αυτοάνωση θρομβοφιλία η οποία είναι επίκτητη και χαρακτηρίζεται από ένα κλινικό και ένα εργαστηριακό κριτήριο. Τα κλινικά είναι υποτροπιάζουσες αρτηριακές ή φλεβικές θρομβώσεις ή νοσηρότητα εγκυμοσύνης και τα εργαστηριακά είναι ένα από αυτά τα τρία αντισώματα. Αντισώματα κατά καρδιολιπηνής, β2 γλυκοπρωτεΐνης αντισώματα ή αντιπηκτικό του λύκου. Η οριστική διάγνωση μπαίνει από ένα κλινικό και ένα εργαστηριακό. Πώς ανοιχνεύονται οι θρομβώσεις? Με κάθε απεικονιστική τεχνική είναι η απάντηση και με βιοψία όταν δείτε μικροθρόμβους συνοικής στο παρασκεύασμα. Και η νοσηρότητα εγκυμοσύνης έχει ένα πιο πολύπλοκο ορισμό, ένα ή περισσότεροι ανεξήγητοι εμβρυκοί θάνατοι, ηλικίας πάνω από τη 10η εβδομάδα, ενός μορφολογικά υγιούς εμβρίου, ένα ή περισσότεροι πρόωροι τοκετοί ή πάνω από 3 ή 3 διαδοχικές αποβολές, αφού αποκλειστούν ατομικά, ορμονικά και χρωμοσωμιακά αίτια. Για να ανοιχνεύσετε το αντιπαικτικό του λύκου χρειάζεστε 2 από τις 3 αυτές δοκιμασίες να είναι θετικές. Διότι όλες αυτές οι δοκιμασίες έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Άλλες είναι απλές, άλλες είναι απλές και ευαίσθητες, άλλες είναι πολύ ειδικές, άλλες έχουν απέτηση πλάσματος ελεύθερου αιμοπεταλίων και ούτω καθεξής. Τι γίνεται τώρα με αυτό την πρωτεΐνη που θεωρείται το κύριο αντιγόνο των αντισωμάτων κατά φωσφολιπίδιων? Αυτή είναι μια πρωτεΐνη που συνδέεται με φωσφολιπίδια. Συγκέντρωση στο πλάσμα είναι αρκετά μεγάλη, είναι 4 μικρομόλα. Ανοίξει την υπεροικογένεια πρωτεϊνών ελέγχου του συμπληρώματος, έχει μεγάλο βαθμό συντήρησης διαμέσου της εξελίξεως και η δράση της, λέω βέβαια ότι έχει ασθενή αντιπαικτική δράση in vitro κλπ, δεν την ξέρουμε καλά. Η τελευταία της υπομονάδα είναι περισσότερο θετικά φορτισμένη και αλληλεπιδρά με αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια, αλλά της λείπει μια ενδοκυταροπλασματική ουρά. Έτσι, αν συνδεθεί το αντίσωμα συνήθως στην πρώτη υπομονάδα, δεν καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο μεταβιβάζει μήνυμα στο εσωτερικό του κυττάρου. Γι' αυτό ψάχνανε για adapter proteins, τις οποίες δεν βρήκανε, ψάχναμε κι εμείς. Λοιπόν, η ELISA για αντισώματα κατά καρδιολιπίνης δεν αναγνωρίζει την ουσία καρδιολιπίνη, αναγνωρίζει αυτή την πρωτεΐνη που υπάρχει. Πρώτον, στο φυσιολογικό ορό που έχουμε, στον ορό δηλαδή του ατόμου τον οποίο ελέγχουμε για αντισώματα. Πού αλλού υπάρχει? Στο βόηο ορό, ο οποίος τοποθετείται πάνω στο πλακάκι για να δεσμεύσει τις μη ειδικές θέσεις σύνδεσης εκεί όπου δεν υπάρχει φωσφολιπίδιο, για να μην κολλάνε τα αντισώματα ψευδώς επάνω στο πολυστηρένιο. Αυτός ο ορός είναι γεμάτος, ενώ τον χρησιμοποιούσαμε to block the non-specific binding sites, όπως λένε, στην ουσία αυτός ο ορός είναι γεμάτος αντιγόνου. Βέβαια οι Ιαπωνέζοι ακτινοβολήσαν με γάμα ακτινοβολία το πλακίδιο πολυστηρενίου, αναδύθηκαν αρνητικά φορτισμένα ιόντα για τα οποία δεν μπορώ να σας μιλήσω γιατί και πώς τώρα, και κολλάει θαυμάσια η β2 γλυκοπρωτεΐνη, και αυτή είναι η anti-β2 GP1 ELISA, η οποία έχει cross reactions με αυτή την ELISA οπωσδήποτε. Ξέρουμε ακόμη ότι η β2 γλυκοπρωτεΐνη πρέπει να διμεριστεί, διότι τότε συνδέεται καλύτερα το αντίσωμα, επειδή αυτή η περιοχή αλληλεπιδράσεως είναι πολύ ασθενής αυτή η αλληλεπίδραση. Δηλαδή το αντίσωμα μην νομίζετε ότι κολλάει όπως όλα τα αντισώματα εναντίον αντιγόνων. Και βέβαια είναι πολύ στίκη, μπορεί να κολλήσει και στην GP1Bα υπομονάδα αυτού του υποδοχέα, του γλυκοπρωτεϊνικού υποδοχέα στη μεμβράνη του εμποταλίου και να διμεριστεί με αυτόν τον τρόπο. Εμείς ψάχναμε για άλλα πράγματα, για adapter proteins, και είδαμε ότι διμερίζεται φυσικά αυτή η πρωτεΐνη όταν συνδεθεί αλληλεπιδράση με τετραμερή platelet factor 4. Αυτό δε αναγνωρίζεται από αντίσωμα πάρα πολύ ωραία, και αυτό το σύμπλεγμα ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια, και ήταν εδώ ο κύριος Ρίτς, θα σας έλεγε ότι ενεργοποιούνται και τα πολυμορφοπύρνα κύτταρα του περιφερειακού αίματος, τα οποία είναι η κύρια πηγή tissue factor, που όπως ξέρετε αποτελεί την έναρξη της διαδικασίας της θρόμβωσης. Επιπλέον ξέρουμε ότι αυτά τα αιμοπετάλια των ασθενών εκφράζουν CXCL4, CXCL4L1, τι είναι αυτά? Είναι χημοκίνες που εκφράζονται από τα αιμοπετάλια όταν αυτά ενεργοποιηθούν, και βλέπετε ότι στο πλάσμα των ασθενών εκφράζονται σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Τι κάνει τώρα το σύνδρομο Μπατιάρη? Τι κάνει το σύνδρομο αντιφωσφολιπιδίων? Πρώτα απ' όλα κάνει σύνδρομο Μπατιάρη. Κάνει υπατική φλεβοαποφρακτική νόσο. Κάνει οζόδια αναγεννητική υπερπλασία του ύπατος, υπατικά έμφρακτα, κύρωση. Όλα τα άλλα θα έλεγα είναι αποτελέσματα του ότι δυσπραγεί το σηκώτη κάτω από δεδομένες συνθήκες θρομβώσεων των αγκύρων του.
Μερικές φορές γίνεται και αυτό, άνοση πατήτητα, για το σύνδρομο είναι κομμάτι ενός συμπλέγματος άλλων νοσημάτων. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το κρατήριο πρέπει να μιλήσω λεπτομερώς για την ανατομικολειτουργική μονάδα του ύπατος, αλλά εν πάση περιπτώσει να πω ότι το κλασικό υπατικό λόβιο είναι μια μονάδα που παροχετεύεται από την κεντρική φλέβα, το πηλαίο διάστημα είναι μια μονάδα που υποστηρίζεται και παροχετεύεται από την πηλαία τριάδα, και επιπλέον υπάρχει και το υπατικό κολποειδέστη, μια μονάδα που υποστηρίζεται και παροχετεύεται από τους τελικούς κλάδους της πηλαίας τριάδας. Το σύνδρομο λοιπόν Μπατιάρη είναι ετερογενής ομάδα νόσων που χαρακτηρίζεται από την απόφραξη της απορροής των υπατικών φλεβών στο επίπεδο υπατικών φλεβιδίων, μεγάλων υπατικών φλεβών, κάτω και της φλέβας και δεξιού κόλπου. Βλέπετε εδώ πέρα ότι επειδή δυσπραγεί όλο το ύπαρ, αλλά ο κερκοφόρος λοβός παροχετεύει απευθείας στην κάτω κύλη, υπάρχει περίπτωση να είναι λιγότερο δυσπραγούν, μπορεί και να υπερπλαστεί και να πιέσει την κάτω κύλη φλέβα, και τότε έχουμε παράπλευρη κυκλοφορία. Δεν σχολιάζω επί του παρόντος τις εικόνες τις ιστολογικές. Τι είναι όμως φλεβοαποφρακτική νόσος? Αναφέρεται ως η απόφραξη της φλεβικής απορροής του ύπατος, είτε στο επίπεδο της κεντρικής φλέβας, είτε στο επίπεδο των υπολοβιδίων υπατικών φλεβών ή και αμφωτέρων των ανωτέρων. Αυτό το φαινόμενο δεν σχετίζεται τόσο με τις θρομβώσεις, όπως θα δείτε. Δεν θέλω να μιλήσω, θα μιλήσω σε λίγο, εντός ολίγου. Ποια είναι η αιτία του συνδρόμου Μπατιάρη? Κυρίως η υπερπυκτικότητα, είτε συγγενής είτε επίκτητη, και στο πλαίσιο των επικτήτων θρομβοπαθειών βλέπετε και το σύνδρομο αντιφοσφολιπιδίων, ενώ ασυνήθιστες αιτίες είναι η διήθηση του οργάνου με όγκο και διάφορα άλλα πράγματα, όπως ασπεργίλωση, σύνδρομο του Μπεσέ που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς δουλεύει εκεί, μεμβράνες στην κάτω κύλη φλέβα, τραύμα και ούτω καθεξής. Θα σου περιγράψω ένα περιστατικό για να δούμε και πώς δουλεύεται το σύνδρομο αυτό. Ένας άντρας 19 ετών το 1999, πολύ καλό παιδί, έπαιρνε χρήση, έκανε LSD, έκσταση, βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, ύπατος πληρομεγαλία, επίφλεβο, ασκητική συλλογή, πλευρετική συλλογή δεξιά, ίδρυμα κάτω άκρων. Τα εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν μικρή αύξηση της χολερυθρίνης και των τρανσαμινασών. Ήταν θετικός για αντιπυρηνικά και οριακά θετικός για αντι-DNA, τεράστιοι τίτλοι αντισωμάτων κατά φωσφολιπιδίων, τεράστιοι τίτλοι αντισωμάτων κατά β2 γλυκοπρωτεΐνης 1, VDRL, λούπους αντικοάγουλων και ήπια θρομβοπενία. Κανείς δεν έχει αμφιβολία ότι αυτός είχε σύνδρομο αντιφωσφολιπιδίων. Το Doppler έδειξε στένωση της ενδοϊπατικής μοίρας της κάτω κύλης. Το CT έδειξε υπαραυξημένο διαστάσιο με στένωση ενδοϊπατικής μοίρας της κάτω κύλης. Και παρόμοια πράγματα δείξανε οι αγγειογραφίες. Η βιοψία έδειξε παρατεταμένη και βαριά φλεβική στάση με σύνδρομο, συμβατή με σύνδρομο Μπατιάρη, με καταστροφή του 1/3 του παρενχήματος και αρχόμενη ίνωση, είχε κυρσούς, πήρε θεραπεία με κουμαδινικά αντιπυκτικά, κορτικοστερόιδη, διορυτικά. Το 2000 πήγε στο Royal Free Hospital με εντολή δική μας και έγινε διάγκηση των διαφραγματίων και τοποθέτηση στέντ, γιατί είχε και διαφραγμάτια στην εκβολή των υπατικών φλεβών στην κάτω κύλη, και είχε σημαντική βελτίωση. Και παρά την έντονη θεραπεία, είδατε πόσο δύσκολο είναι αυτό το νόσημα, κάνει οστεονέκρωση του αστραγάλου το 2012. Κατά τα άλλα, είναι πολύ καλά. Οι κλινικές εικόνες δεν θα δουν πολύ συχνά αυτό και θα το δουν κυρίως οι αιματολόγοι ή οι παθολόγοι, οι οποίοι θα τρέξουν τον άρρωστο πάρα πολύ, με πιθανότητα μεγάλη να πεθάνει. Θα έχουμε το οξύ σύνδρομο που χαρακτηρίζεται περίπου στο 20-30% των περιπτώσεων. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος της απόφραξης, αναπτύσσεται σε εβδομάδες ή μήνες, με κοιλιακό πόνο, ευαίσθητη υπατομεγαλία κλπ. Τα οποία γνωρίζετε. Το υποξύ χρόνιο σύνδρομο είναι αυτό το οποίο συνήθως βλέπουμε, 70% των περιπτώσεων ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αναπτύσσεται αργά. Συνήθως προϋπάρχει η κύρωση όταν δούμε τον ασθενή, έχει κυρσούς ισοφάγου, ειδήματα κατ' άκρων και διαταραχή της υπατικής λειτουργίας. Η διάγνωση μπαίνει με συνδυασμό υπατικής υπερηχογραφίας με CT, MRI, απεικόνηση. Η βιοψία δείχνει συμφόρηση κεντρικής ζώνης, αιμορραγία και νέκρωση των υπατοκυττάρων. Και εδώ βλέπετε σύνοψη ιστολογικών παρασκευασμάτων από ύπαρ που πάσχει από σύνδρομο Μπατιάρη, αιμορραγία και συμφώνηση όλες τις κεντροβολοβιδιακές περιοχές, απώλεια πρακτικώς όλων των υπατοκυττάρων της ζώνης 3, αυστηρός διαχωρισμός των ερυθροκυττάρων στον χώρο του DIS, όπου πηγαίνουν, διότι το ενδοθήλιο έχει πόρους στην περιοχή αυτή που συνδέεται η υπατική με την πηλαία κυκλοφορία,
και εισέρχονται όλα τα κύτταρα στο χώρο του ΔΙΣ και μια υπολοβίδια φλέβα με οργανωμένο θρόμβο. Δεν θα πω πολλά για τα υπόλοιπα νοσήματα όπως τη φλέβω από φρακτική νόσο του ύπατος, γιατί πάντοτε ακόμη και καθορισμών σχετίζεται με τοξικότητα στο σηκώτη. Τοξικότητα που χαλάει τα ενδοθήλια. Και αυτό συμβαίνει σε προετοιμασία για μεταμόσχευση μυελού, όπου οι ασθενείς παίρνουν κυκλοφοσφαμίδη ή ακτινοβολία, με αντινεοπλασματικά φάρμακα. Εμφανίζεται στο υπατικό μόσχευμα σε φάση οξίας απόρριψης. Εμφανίζεται σε αυτούς που παίρνουν, είτε το γνωρίζετε όχι, αλκαλοειδή της πυρολιζιδίνης, και αυτό γίνεται με είδη φυτών, με είδη τσαγιού κλπ. Ορισμένα εύγευστα κινέζικα τοπικά πιάτα έχουν αλκαλοειδή κλπ. Επομένως, οι θρομβοφιλικές καταστάσεις είναι ερώτημα εάν πραγματικά κάνουν αυτή την αρρώστια. Τα διαγνωστικά κριτήρια τα γνωρίζετε, τα κριτήρια Σιάτλ και τα κριτήρια της Βαλτιμόρης. Αν βγει κάποιο σύλλαμπος θα τα έχετε μέσα, αλλά δεν θέλω να επιμείνω άλλο σε αυτά. Η κλινική εικόνα είναι πάλι οξία, υποξία και χρόνια. Για την οξία δεν μιλώ πολύ, γιατί είναι σχεδόν καταστροφική και αν ο άρρωστος ζήσει έχει μια βραδύ ανάρρωση 100 και πλέον ημερών. Η υποξία και η χρόνια επισυμβαίνουν μετά χορήγηση χαμηλής δόσης αλκαλοειδών πυρολιζιδίνης ή από του στόματος χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Έχει ήπια συμπτωματολογία, αλλά ύπουλη, κακουχία, κοιλιακή διάταση, σημειολογία πηλαίας περτάσεως και κύρωση που ίσως ήδη υπάρχει. Εδώ βλέπετε συμφόρηση και αιμορραγία στη ζώνη 3 με έξοδο των ερυθρών και εδώ βλέπετε, αυτό είναι το τείχωμα μιας φλέβας, κεντρικής φλέβας, και βλέπετε μέσα ίνες κόκκινες, ταινίες κόκκινες, κολαγόνου και ινικής. Η πατοπάθεια από δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και ίνους χαρακτηρίζεται συνήθως από ίνους της κεντρικής φλέβας. Ενώ Μπατ και Άρη από κέντρο λοβιδιακή νέκρωση. Αυτό λέει αυτό το άρθρο. Είναι μια συστηματική μελέτη πολλών βιοψιών και δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Και η πλέα υπέρταση είναι σπάνια επιπλοκή του συνδρόμου αντιφοσφολιπιδίων με ασκήτη, πόνο και ευαισθησία στην κοιλιά. Έχει την κεφαλή μέδουσας, την οποία βλέπετε. Ο άρρωστος μπορεί να έχει δυματώδεις φλέβες άνω τμήματος στην κοιλιά, δηλαδή. Έχει αιμορροίδες και το εύρος της πλέας είναι πάνω από 15 μιλιμέτρ, με όποιον τρόπο το μετρήσουμε. Τι γίνεται, τα αντισώματα κατά καρδιολιπίνης φαίνεται όταν η μελέτη αυτή ήταν μια αναλυτική μελέτη πάνω από 1.700 εργασιών. Και όμως είδατε πόσο λίγες εργασίες μείνανε που πληρούσαν τα κριτήρια ενός control πληθυσμού για να κάνουν ανάλυση. Non-cirrhotic portal vein thrombosis και healthy without portal vein thrombosis ελέγχθηκαν για την εμφάνιση αντισωμάτων κατά καρδιολιπίνης. Εδώ είναι πολύ πιο ψηλά και το test for overall effect είναι θετικό, επομένως φαίνεται ότι σίγουρα τα αντισώματα ενυπάρχουν σε αυτούς τους ασθενείς. Εν τούτης, δεν υπάρχουν το ίδιο συχνά τα αντισώματα του τύπου του αντιπυκτικού του λύκου. Και επίσης, όταν ελέγξανε κυρωτικούς με και χωρίς πηλαία υπέρταση, πάλι δεν υπάρχει διαφορά των αντισωμάτων, επομένως τη συχνότητα των αντισωμάτων. Επομένως, η συχνότητα των αντισωμάτων δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καλές μελέτες για να κατανοήσουμε αν όντως σχετίζεται με την εμφάνιση της πηλαίας περτάσεως. Διαισθητικά μιλώντας, φαίνεται να σχετίζεται. Αλλά υπάρχουν τα ακριβή δεδομένα είναι φτωχά και αυτή η μετανάλυση είναι η μόνη που βρήκα με κάποια κριτήρια ακρίβειας. Σίγουρα τα κουμαδενικά αντιπαικτικά συμβάνουν στη λύση της θρόμβωσης υπό προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, thrombus resolution πιο συχνά σε αυτούς που πήραν warfarini versus τον άλλον. Και ο βραχής χρόνος από την εμφάνιση θρομβώσεως είναι το κύριο αίτιο, το οποίο μας λέει, ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας που μας λέει ότι θα λυθεί η θρόμβωση. Τώρα για το καταστροφικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο θέλω να ξέρετε τα κριτήρια μόνο. Μπορούν μερικοί ασθενείς να παρουσιάσουν και τα τέσσερα αυτά πράγματα, τότε έχουν σίγουρα καταστροφικό σύνδρομο. Γιατί μας απασχολεί αυτό? Πρώτον, διότι η διακοπή της αντιπυκτικής αγωγής, τα φάρμακα, η μείζον χειρουργική επέμβαση, το μείζον τραύμα και οι λοιμώξεις, έχουμε δει πρόσφατα καταστροφικό στο πλαίσιο λοιμώξεως, πυροδοτούν το νόσημα αυτό και δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε όμως ότι ένα από τα όργανα προσβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της καταστροφής είναι το ΥΠΑΝ με τους τρόπους που περιέγραψα προηγουμένως. Επομένως, το σύνδρομο του φωσφολιπιδίου είναι μια αυτοάνωση θρομοφιλία και προσβάλλει το ΥΠΑΝ μέσω θρομβοϊμβολικών επιπλοκών. Το σύνδρομο Μπατιάρη και η θρόμβωση πηλαίας φλέβας
Είναι δύο από τις πιθανές ανασπάνιες επιπλοκές και η αντιθρομωτική θεραπεία είναι επιβεβλημένη και αρκετά ασφαλής, χωρίς επιπτώσεις στους αρρώστους αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλαχογιαννόπουλε.